Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο σήμερα στη συχνότητα, τον ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλειας υπηρεσιών και των υπηρεσιών του βαθέως κράτους Τουρκίας βεβαίως, τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, μεγαλοβδομάδα ξεκινάει. Μεγαλοβδομάδα, καλό. Θα δούμε αν θα κάνουμε Ανάσταση την Κυριακή. Πάντως έχει τελικό EuroLeague, οπότε μάλλον η πλειοψηφία των Ελλήνων εκεί θα στρέψει. Εντάξει, μην το λέμε τώρα αυτό, μην το λέμε. Λοιπόν, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί για την Τουρκία σας ζήτησα και σε σχέση με την Ελλάδα μιλήσουμε. Θέλω όμως. Και τον κύριο Σταθακόπουλο προσεκτικά, ναι. Θέλω όμως πριν από αυτό να μου σχολιάσετε κάτι άλλο, γιατί ασχολείστε με τα ζητήματα λειτουργίας των υπηρεσιών της ασφάλειας ενός κράτους. Με συγχωρείτε, αλλά έχω μία απορία. Ναι. Εσείς το έχετε ξανακούσει μια παρτίδα, όχι ευκαταφρόνητο αριθμού, θέλω το σχόλιο σας, διαβατηρίων να μεταφέρονται με κλούβα βαν των ΕΛΤΑ και να εξαφανίζονται οι σάκοι? Έτσι διακινούνται τα διαβατήρια. Δεν είναι ένα τυχαίο ταξιδιωτικό έγγραφο για όποιον τα έχει? Το διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί, αν σας πω ότι έχω μείνει και εγώ με ανοιχτό το στόμα, και η υπόθεση βρωμάει Greek Mafia, κύριε Σαχίνη. Γιατί για όσους ακροατές δεν έχουν ακόμα δει τα σχετικά δημοσιεύματα, διότι πέρα από το καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι ασφάλειας όπως το λέτε, να φεύγουν διαβατήρια, πακέτα, ok μέχρι εδώ, από τη διεύθυνση διαβατηρίων του αρχηγείου μάλλον της αστυνομίας υποθέτω, με απλό βανάκι ΕΛΤΑ για να πάνε σε αστυνομικά τμήματα και από εκεί να γίνει διανομή στους πολίτες, χωρίς να υπάρχει συνοδευτικό περιπολικό, χωρίς να έχουν δοθεί αν θέλετε αυτή η εργολαβία σε εταιρείες με τα λεγόμενα θωρακισμένα οχήματα, όπως γίνεται η μεταφορά των χρημάτων στις τράπεζες. Και δεν ξέρω κατά πόσο η στάση που έκανε η συγκεκριμένη οδηγός του αυτοκινήτου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για να πάρει τσιγάρα από το περίπτερο ενδεχομένως, σχετίζεται με το όλο σχέδιο. Πάντως βρωμάει από μακριά αυτή η υπόθεση. Να σας πω ότι τα διαβατήρια αυτά, ο κοινός νους λέει ότι θα διατεθούν στη μαύρη αγορά, ενδεχομένως να έχουν πέσει ήδη προκαταβολές για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και θέλουν να φύγουν μέσω αεροδρομίων. Υποτίθεται και θέλω να πιστεύω ότι η λίστα με τα ονόματα των κατόχων αυτών των διαβατηρίων υπάρχει στο αρχηγείο της Ελλάς, μπορεί να ταυτοποιηθεί εντός 24 ώρων, να ενημερωθεί το σύστημα στον έλεγχο διαβατηρίων και από εκεί και πέρα να κυρωθούν και να μπλοκαριστούν. Το πρόβλημα είναι ότι εντός της ζώνης Σέγγεν, αν πας στο Βενιζέλος για παράδειγμα, δεν έχεις αυτή τη στιγμή έλεγχο διαβατηρίων. Οπότε ενδεχομένως κάποιοι να βρίσκονται ήδη στα check-in αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να επιβιβάζονται σε αεροπλάνα. Το θεωρώ τεράστιο φιάσκο σε θέματα ασφαλείας. Μετά θέλετε να βρούμε τη Ρωσίδα κατάσκοπο του Παγκρατίου. Εδώ είναι να γελάς με πίκρα, παρότι είστε ο κύριος Πικραμένος. Μιλάει ο κάθε πικραμένος με αυτά, κύριε Σαχίνη. Και όχι ο Κώστας Πικραμένος. Ακούστε όμως. Και ο Κώστας Πικραμένος. Είναι εικόνα αυτή πολιτείας οργανωμένης. Με συγχωρείτε. Το διαβατήριο το είπατε εσείς. Να μην σας πω ότι ευτυχώς δεν έχουν πάει στην καινούργια παρτίδα, διότι και εκεί είχαμε εμπλοκή με τις εταιρείες ανάθεση. Αλλά έστω και έτσι έχει κάποιους κανόνες ασφαλείας. Είναι δυνατόν φόρα παρτίδα να χάνονται και δεν ξέρουμε και πόσα έχουν χαθεί, πόσα έχουν κλαπεί διαβατήρια? Και καλά το είπατε εσείς, αυτά θα βγουν στη μαύρη. Φιλετάκι ωραίο. Και κάποιοι... Ήδη έχουν, μα τα... Κοιτάξτε, όλη η επιχείρηση διαβάζοντας το δημοσίευμα, αυτοί που τη στήσανε ξέρανε πρώτον το δρομολόγιο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι τυχαίο ότι έκανε στάση συγκεκριμένη οδηγός? Δεν ξέρω εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη οδηγός έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή και ανακρίνεται. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να τα ρίξω το εύκολο. Να σας πω κάτι. Αλλά ήταν... δείχνει ότι υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση, κύριε Σαχίνη. Κύριε Πικραμένε, πώς γίνεται να υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση γι' αυτό και όταν είναι καμία πορεία εργαζομένων, οι κλούβες να είναι να πιάνουν όλη την Αθήνα? Δεν τα καταλαβαίνω. Ρωτήστε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι να σας πω εγώ. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Καταρχάς, πρέπει να το πιστώσω και σε εσάς. Θυμάμαι πριν τις εκλογές, είχατε πει και εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάνει εκλογές για να τις χάσει. Δεν πήγαμε όλοι στον κουβά, κύριε Σαχίνη, ναι. Όπως ο κύριος Σταθακόπουλος το έχει πει, το έχω πει και εγώ, δείτε προηγούμενες δηλώσεις μου, εδώ και 1,5 χρόνο, το καθεστώς Ερντογάν δεν θα πήγαινε σε εκλογές για να τις χάσει. Έχω πει χαρακτηριστικά, δεν θα πυροβολήσει τα πόδια του. Αν έβλεπε ότι τις έχανε στην κάλπη,
είχε όλοι μπροστά του τις επιλογές, διάφορες επιλογές, από την Οθεία μέχρι πολιτικές δολοφονίες και τελικά. Τι αποδείχτηκε? Ο κύριος Σταθακόπουλος έκανε την κοινωνιολογική προσέγγιση όσον αφορά το ότι ο Τούρκος, άσχετα με το θέμα του πληθωρισμού, της αγοραστικής αξίας, της διαχείρισης των σεισμών, του νεποτισμού που διακρίνει τον Ερντογάν, των σκανδάλων διαφθοράς, της κούρασης που έχει επέλθει μετά από 20 χρόνια καθεστώτος, της οικογενειοκρατίας, βάλτε μέσα όλα τα κακά της μοίρας του, παρόλα αυτά όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει με βάση τα κριτήρια ταυτότητας. Είτε λέγεται Σουνίτης Μουσουλμάνος, είτε λέγεται Αλεβίτης, είτε από εκεί πέρα τα λεγόμενα εθνοτικά κριτήρια. Αν είναι Κούρδος ή αν είναι Τούρκος από τα Βαλκάνια, από τον Κάφκασο κλπ. Αυτή λοιπόν είναι, αν θέλετε, η αντίδραση του Τούρκου μέσου ψηφοφόρου, διότι παρακολουθώ από χθες και τα γαλλικά ΜΜΕ. Εδώ γίνονται πολύ ποιοτικές εκπομπές ανάλυσης και είμαι στη Γαλλία. Στην Ελλάδα μακάρι να βλέπανε πώς οι ξένοι αναλυτές προσεγγίζουν το θέμα. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι? Το έγραψα και χθες στο λογαριασμό μου στο Twitter, πάμε για την χειρότερη. Έχω, εννοείται, όπως και οι υπόλοιποι, προδικάσει και προεξοφλήσει τη νίκη του Ερντογάν στο δεύτερο γύρο. Δεν μπαίνουμε σε αυτό τώρα, σε αυτή τη συζήτηση, είναι αυτονόητα πράγματα. Συν την πλειοψηφία στη Βουλή, πάμε να κάνουμε λοιπόν ταμείο από τώρα. 2023-2028, αν ο άνθρωπος βγάλει την πενταετία, μπορεί μέχρι τότε να μιζεί με βάση τα προβλήματα υγείας που έχει. Πάμε λοιπόν για τη χειρότερη πενταετία όσον αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας προς το εξωτερικό, με την Ελλάδα να τρώει βέβαια το πρώτο κύμα όλης αυτής της νέας, όχι μόνο ρητορικής, αλλά πάμε πλέον και επί του πεδίου. Πού λοιπόν το στηρίζω, πού στηρίζω αυτή την ανάλυση? Σε όσα είπε ο κύριος Σταθακόπουλος σε σχέση με το συμβολισμό 100 χρόνια Τουρκία, να ξεπεράσει τη φήμη του Κεμάλ Ατατούρκ, όλο το υπαρξιακό κόμπλεξ δηλαδή που έχει ο Ερντογάν, αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Σαχίνη, οριμάζουν και τα στρατιωτικά προγράμματα της Τουρκίας μέχρι το 2028, το πρόγραμμα Μιλγκέμ για την κατασκευή φρεγατών κορβετών του πολεμικού ναυτικού, ό,τι συμβαίνει με τα θέματα της αεροναυπηγικής στην Τουρκία, και από εκεί και πέρα υπάρχουν εξελίξεις πέριξ της Τουρκίας, οι οποίες, αν θέλετε, θα δώσουν ακόμα μία όθηση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Την επόμενη πενταετία, εγώ χτυπάω ξύλο, μάλλον δεν θα ζήσει ο μεγάλος Αγιατολάχ, ο αρχηγός δηλαδή του, ο ηγέτης του Ιράν, που σημαίνει ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι πλέον θα έχουν και επίσημα πάρει την εξουσία στο Ιράν. Ιράν-Τουρκία είναι ένα και το αυτό όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, την ακύρωση των κυρώσεων που έχουν βάλει οι Αμερικάνοι, όπως δηλαδή χρησιμοποιεί ο Πούτιν την Τουρκία για να ξεφεύγει από τις κυρώσεις, το ίδιο κάνουν και οι φρουροί της Γαλλικής Επανάστασης. Και το 27, αν τελικά η Μαρίν Λεπέν αναλάβει στη Γαλλία, πάμε για κορύφωση της πόλωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Λεπέν στην Προεδρία στη Γαλλία και Ερντογάν στην Τουρκία. Τα πρώτα δείγματα λοιπόν της συμπεριφοράς του Ερντογάν και της εκδίκησης που θα πάρει για όλη αυτή την καμπάνια των δυτικών υπέρ του Κιλιτστάρογλου θα τα δούμε, κύριε Σαχίνη, σε 12 μήνες από τώρα. Γιατί? Διότι έχουμε τον Ιούνιο του 24 τις ευρωεκλογές. Ο Ερντογάν λοιπόν θα πάρει την εκδίκησή του πώς? Παίζοντας το χαρτί της ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη όσο γίνεται περισσότερο. Το έκανε και στο παρελθόν, θα το κάνει και τώρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, 15 με 20 εκατομμύρια είναι οι μουσουλμάνοι που διαβιούν κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να αναλύσει από εδώ και πέρα, όχι τον Ερντογάν, τον Ερντογάν τον ξέρουμε 20 χρόνια τώρα, να αναλύσει πλέον αυτό το υπαρξιακό που θα βγάλει προς τα έξω, θέλοντας βέβαια να στηρίξει και την υστεροφημία του, το είπε και ο κύριος Σταθακόπουλος πριν από λίγο, αλλά επί του πρακτέου πρέπει να δούμε αν πραγματικά ο Ερντογάν στα υφιστάμενα σύνορα ή όχι. Σε κάτι που διαφωνώ με τον κύριο Σταθακόπουλο σε σχέση με αυτά που είπε, τον Κεμάλ δεν τον θεωρεί προδότη από το 38 και μετά,
που έφυγε από τη ζωή από το 23 και μετά, διότι δεν εφάρμοσε τον εθνικό όρκο. Θράκη, Δωδεκάνησα, Βόρεια Συρία και Βόρειο Ιράκ. Θέλω να σας ρωτήσω, αν λοιπόν δούμε μια πιο σκληρή εξωτερική πολιτική του Ερντογάν, σημαίνει για σας ότι πια πακτώνει σε αυτό που λένε ευρωασιατικό πόλο και η Δύση, προκειμένου να μην τον χάσει εντελώς, παρότι η Ερντογάν που δεν ήθελε, είναι ικανή να του προσφέρει στο πιάτο κάποιες παραχωρήσεις? Ο Ερντογάν δεν έχει συμφέρον να φύγει από το ΝΑΤΟ, το έχουμε πει. Μακάρι να μπορούσε να παραμείνει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι, ένας άλλος λόγος που δεν θέλει να φύγει. Δηλαδή όπου μπορεί να βρει δυτικό φόρουμ να μπει η Τουρκία μπαίνει. Γιατί? Διότι με αυτό το τρόπο κεφαλοποιεί, αυξάνει τα λεγόμενα εργαλεία που έχει για να παίζει το διπλό παιχνίδι. Η Ευρώπη θα συνεχίσει και η Δύση σε αυτή τη λογική. Μη μας φύγει η Τουρκία από τη Δυτική Συμμαχία. Μην ξεχνάμε ότι στο Ιντσιρλίκ υπάρχουν ακόμα 50 πυρηνικές κεφαλές στην αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ. Οπότε θα συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υλοποιήσει, διότι πλέον θεωρεί ότι είναι ευλογημένος από τον ίδιο τον Αλλάχ, διότι εν έτη 2023, 100 χρόνια μετά την τουρκική δημοκρατία, παραμένει πρόεδρος της δημοκρατίας, θέλει να υλοποιήσει το υπαρξιακό του κενό. Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη δυσκολία, κύριε Σαχίνη, να αποκωδικοποιήσουμε τι έχει στο κεφάλι του πλέον ο Ερντογάν. Και οι υπηρεσίες πληροφοριών όλων των χωρών εκεί θα δώσουν τη μεγάλη τους, αν θέλετε, έμφαση. Μήπως μπορέσουν και στρατολογήσουν ανθρώπους στο κλειστό περιβάλλον του Ερντογάν για να δούνε πού το πάει μέχρι να φύγει από το μάταιο αυτό κόσμο. Το ίδιο ερώτημα που κάνα στον κύριο Σταθακόπουλο το επαναφέρουν εδώ ακροατές και σε εσάς. Ναι. Μήπως στην Ελλάδα κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία θεωρώντας ότι θα μας βόλευε την πολιτική ελίτ εννοούν, να κερδίσει ο Κιλιντσάρογλου προκειμένου να μην μπουν μπροστά αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της μυστικής διπλωματίας με την Ελλάδα, κατά τον Ερντογάν πάντα. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Αν δείτε τους συμβούλους του Κιλιντσάρογλου, μερικοί από αυτούς είναι ακόμα μεγαλύτερα γεράκια από τους συμβούλους του Ερντογάν. Κύριε Σαχίνη, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να το ακούν οι ακροατές, δεν είναι νεοθωμανικό προϊόν. Δεν είναι κάτι το οποίο έγραψε στο βιβλίο του το στρατηγικό βάθος Νταβούτογλου. Το βγάλανε ο Γκιούρ Ντενίζ και ο Τζιχάντ Αγιτζή. Είναι οι δύο πλέον κεμαλιστές. Φανταστείτε ότι ο ένας εκ των δύο είναι σύμβουλος της Αξενέρ σήμερα. Τον έχει αναβαθμίσει στο κόμμα της. Δηλαδή, θέλω να πω, κεμαλική ιδέα είναι η γαλάζια πατρίδα, την οποία την υιοθέτησε μετά το 2014 και ο Ερντογάν. Για ποιο λοιπόν, κύριε Τσάρογλου, και για ποια περιστέρα ειρήνης μιλούν? Διότι βλέπω και τα ελληνικά ΜΜΕ. Μιλούν, αλλά μήπως πίσω από αυτό θέλουν να κρύψουν κάποιοι την αγωνία? Αυτό ρωτούν οι ακροατές. Προχωρημένων συνομιλιών με τον Ερντογάν, ο οποίος τώρα που θα είναι ο νικητής θα πει: ελάτε εδώ, τι έχουμε συνεννοηθεί. Νομίζω ότι ήδη έχει μπει, αν θέλετε, το νερό στο αυλάκι. Η πολιτική ελίτ στην Ελλάδα, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, θέλει, αν θέλετε, να εξαγοράσει τη λεγόμενη Pax Ottomana. Οθωμανική ειρήνη θέλουν στην Αθήνα. Και αν αυτή η Οθωμανική ειρήνη σημαίνει και κάποια νησάκια ή μείωση της εθνικής κυριαρχίας, θα το περάσουν στον κόσμο στη λογική ψωμί ή τάγκς. Πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι πλέον τόσο αποχαυνομένος, ότι η κοινωνία έχει πλέον τόσο αφαιθεί στη μοίρα της, που οτιδήποτε θα της δώσουν, που θα της εξασφαλίζει μία, αν θέλετε, ευημερία, μία εφήμερη ευημερία μέχρι η Τουρκία πάλι να έχει όρεξη για το κάτι παραπάνω, θα μπορέσουν να το περάσουν. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πλέον τρώει το κουτόχορτο, έχουν καταλάβει και το πρώτο δείγμα θα το πάρουν από τα ποσοστά της αποχής αυτή την Κυριακή στις κάλπες. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, μια ερώτηση στον κύριο Πικραμένο. Πόσο θα αλλάξει την ιστορία του Ιράν η επικείμενη παρουσία κινέζικων στρατευμάτων απότοκος της περσινής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Κίνας? Θα αλλάξει πάρα πολύ, μα ήδη έχει αλλάξει, αν θέλετε, όλη η φυσιογνωμία της Μέσης Ανατολής, διότι οι Κινέζοι ήταν οι κουμπάροι στο λεγόμενο Αραβόνα Σαουδικής Αραβίας Ιράν.
Θα δούμε κατά πόσο θα γίνουν στρατιωτικές βάσεις, αν θα πάρουν κάποια νησάκια στον Περσικό κόλπο. Αλλά αν θέλετε είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι για το σήμερα. Είναι για τα επόμενα 10-15 χρόνια αυτή η εξέλιξη. Μάλιστα. Ο φίλος ο Θέμης επιστρέφει στο θέμα των διαβατηρίων που σας άκουσε και λέει, όσο παρουσιάζουμε γεγονότα όπως τη ληστεία των διαβατηρίων με όρους αναργανωσιάς και ανικανότητας, πιστεύω ότι κοιμόμαστε όρθιοι και δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα προς την αποδοχή αυτή που ξέρουμε όλοι, αλλά μόνο για ψυχολογικούς λόγους αρνούμαστε. Ζούμε σε μια μοναδική στην οικουμένη, τόσο οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, καμία ανικανότητα, καμία αναργανωσιά, καμιά έλλειψη συντονισμού και στρατηγικής. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι πιστεύετε, λέει. Κύριε Σαχίνη, πριν ένα μήνα έβγαλα το βιβλίο για την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, ξεκίνησα το βιβλίο όταν ξεκινήσαν οι υποκλοπές και το Πρεταντόρ, συνεχίστηκε με τη Ρωσίδα κατάσκοπο, μετά είχαμε τους Γιαλαντζή Πακιστανούς που θέλανε να σκοτώσουν Ισραηλινούς, τώρα έχουμε την υπόθεση με τα διαβατήρια, η συγκεκριμένη εισαγγελέα της ΕΕΠ, περιμένω με μεγάλη περιέργεια την έκθεση της ΑΔΑΕ για να δούμε πόσες εισαγγελικές διατάξεις έχει υπογράψει η κυρία Βλάχου μέσα στο 2022. Από τα μία του 22 και μετά προέκυψε η υπόθεση με τις υποκλοπές. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τον αριθμό. Κατά μία εκδοχή έχουν ξεπεράσει του 21 που ήταν γύρω στις 16.000 και έχουν φτάσει 21.000 τόσο. Περιμένω επίσημα στοιχεία από τον κύριο Ράμο, διότι θα βγουν πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα και ενδεχομένως αυτή η έκθεση να ενταχθεί στη δικογραφία. Μάλιστα. Λέει κάποιος, μήπως τελικά η ιδέα που έχει πέσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ενταχθεί στο στρατό είναι η πιο σωστή? Όχι, καμία σχέση. Ο στρατός έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει αυτόνομη υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών, όπως έχουν οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι Αμερικάνοι. Η ΕΕΠ πρέπει να σπάσει σε δύο υπηρεσίες, μία πληροφοριών εξωτερικού, αλλά όχι στρατιωτικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνικών, επιστημονικών, τα πάντα δηλαδή που να αφορούν την ασφάλεια, να αφορούν την οικονομία, τις εξαγωγές της χώρας, την εξωτερική πολιτική, να βοηθάνε δηλαδή με ροή πληροφοριών και μία υπηρεσία εσωτερικού. Και οι δύο όμως υπηρεσίες πρέπει να έχουν πολιτικό προσωπικό, να φύγουν οι αστυνομικοί από τις υπηρεσίες αυτές των πληροφοριών για να κοπεί ομφάλιος λόρος. Αυτός δηλαδή τα λεγόμενα συγκοινωνούντα δοχεία, με αξιωματικούς να φεύγουν από τη Γαδά να πηγαίνουν στην Κατεχάκη και επιστροφή. Εκεί μπάζει το σύστημα, εκεί υπάρχει η εσωτερική πληροφόρηση και από εκεί ενημερώνεται η κάθε Greek Mafia. Το είδαμε λοιπόν στην περίπτωση με τη δολοφονία του Βενζινά στο Γέρακα, που ο κουμπάρος του δημοσιογράφος έπαιρνε την ΕΕΠ για να ταυτοποιεί τα νούμερα, τους αριθμούς. Τι άλλο θέλετε? Οι εισαγγελίες γιατί δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί υπηρεσία, μου λέει κάποιος εδώ, ο φίλος ο Λευτέρης, εσωτερικού της ΕΕΠ? Θα παρακολουθεί τους Έλληνες πολίτες? Τι εννοεί εσωτερικού της ΕΕΠ? Εσείς είπατε μία εξωτερικού να σπάσετε. Βεβαίως. Μα εσωτερικού της ΕΕΠ, όπως είναι το FBI, όπως είναι η MI5. Τι σημαίνει εσωτερικού, για να το καταλάβει ο κόσμος? Η υπηρεσία εσωτερικού ασχολείται πρώτον με την αντιτρομοκρατία, με την αντικατασκοπία, με την κρατική ασφάλεια και από εκεί και πέρα μπορεί να ασχοληθεί με το λεγόμενο διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Δεν έχει να κάνει με την ιδιωτική ζωή μας. Μάλιστα. Και την ερωτική μας ζωή, την επαγγελματική. Κανονικά σε μια χώρα κανονικότητας δεν έχει να κάνει. Γιατί μέχρι σήμερα σε άλλα φαίνονται. Σε μια χώρα κανονικότητας, με δικλείδες ασφαλείας, με αρχές αναλογικότητας στην άρση των απορρίτων. Δηλαδή στις άλλες χώρες που υπάρχει κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών εδώ και 60 χρόνια. Τι είναι, Ζιμπάμπουε είναι? Καταλαβαίνω. Πείτε μου, κύριε Πικραμένε, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε, μελετάτε, έχετε πρόσβαση σε πηγές, ο κόσμος αυτός που εμείς τον λέμε ένα σκοτεινό κόσμο και είναι σε πάρα πολλά των μυστικών υπηρεσιών, τι άβρα σας αφήνει πια? Και πάω στη μεγάλη εικόνα και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Μιλάτε για την Ελλάδα? Όχι, 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 μιλάω συνολικά στη μεγάλη εικόνα. Τι άβρα σας αφήνει ότι μπαίνουμε σε βαθιά πόλωση, ένταση παγκόσμια ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Σαχίνη. Κάνετε πολλές εκπομπές και σας συγχαίρω γι' αυτό. Πλέον και οι ειδικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι σοβαρές, αυτές που κάνουν προγραμματισμό για τα επόμενα 10-15 χρόνια, έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι τους δίνει τρομερά εργαλεία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αυταρχικά κράτη που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ως μαγαζάκι
για απλώς επιβίωση του καθεστώτος. Υπάρχουν άλλες δημοκρατίες μπανανίες που είναι τελείως διεφθαρμένες και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για να παρακολουθούν πολιτικούς αντιπάλους ή ανταγωνιστές, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, Greek Mafia, Mafia, πείτε το όπως θέλεις. Και υπάρχουν και άλλες χώρες, κυρίως σκανδιναβικές, της Βόρειας Ευρώπης αν θέλετε, οι οποίες τηρούν το νόμο στο γράμμα που λένε. Θα μπορέσουμε εμείς κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να μην μας φεύγουν τα διαβατήρια επειδή κάποια κατέβηκε για να πάει στο περίπτερο? Αυτή είναι η ουσία. Λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα, και υπάρχουν και χώρες όπως η δική μας που δεν υπήρχε ούτε μία πληροφόρηση το τι θα γινόταν με τη μειονότητα στην Αλβανία και τη σύλληψη υποψηφίου δημάρχου που βγήκε δήμαρχος. Αυτό πολύ δεν είναι. Σωστό. Είδατε τώρα σε αυτή την υπόθεση. Καταρχάς δεν ξέρουμε πραγματικά αν υπάρχουν τεκμήρια για την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου κλπ. Αλλά πού καταλήγουμε πάλι? Αν υπήρχε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο έλεγε σε όλες τις εκλεγμένες κυβερνήσεις ότι η προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία αποτελεί εν δυνάμει απειλή, θέλω να πω η πολιτική των τυράννων, απειλή για την εθνική ασφάλεια, θα είχαμε τουλάχιστον ένα οργανωμένο πλαίσιο και σε ροή πληροφοριών και μια διπλωματική αναβάθμιση στα προξενία μας στην Αλβανία για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτά τα θέματα. Αλλά βλέπετε τώρα, ασχολούμαστε αν η Ελλάδα έδωσε τεσσάρι στην Κύπρο, στην Eurovision, και αν ο συγκεκριμένος πρώην Υπουργός Εξωτερικών απάντησε σε αυτούς που του λένε στο Twitter δεν ξέρω τι. Εκεί έχουμε λοιπόν καταλήξει, στην καρικατούρα, και βλέπω ότι τα χειρότερα έρχονται, κύριε Σαχίνη. Δεν υπάρχουν σημεία των καιρών που να δείχνουν κάποια αισιοδοξία. Λέει εδώ ο φίλος ο Λάζαρος, θέλω να ρωτήσετε το εξής, λέει, τον κύριο Πικραμένο. Ναι. Αυτό που είπε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ στο debate σε σχέση με το 2020 στον Εύρο, ότι δηλαδή ο Σόιλου ως επικεφαλής επιτροπής ευρωβουλευτών, ο κύριος Ανδρουλάκης, τον είχε ενημερώσει ότι κάτι επίκειται να συμβεί με τα καραβάνια των προσφύγων, δεν είναι θέμα? Το είπε, λέει, και πέρασε έτσι. Ναι, θα πρέπει να μας εξηγήσει. Κοιτάξτε τώρα, αν δεν μας εξηγήσει ο κύριος Ανδρουλάκης τι εννοεί, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Με τσιτάτα και συνθήματα δεν βγαίνει λύση. Εγώ αυτό που θέλω να πω, μια και αναφέρεστε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή εγώ τον παρακολουθώ, αν θέλετε, όσον αφορά τη δράση του στην Ευρωβουλή, επειδή είμαι εμπειρογνώμονας. Στην Ευρωβουλή είναι πολύ καλός όσον αφορά στην καταγγελία της Τουρκίας, όσον αφορά τους εμβολισμούς των σκαφών του λιμενικού σώματος στα Δωδεκάνησα από τους Τούρκους. Από εκεί και πέρα όμως, προσοχή στα ψηφοδέλτιά του, κυρίως στις λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές. Πρέπει πριν βάλουμε κάποιον στο ψηφοδέλτιο να κάνουμε αυτό που λέμε το due diligence. Έλα εδώ, άνθρωπέ μου, ποιο είναι το παρελθόν σου, ποιες είναι οι επαφές σου, ποιες είναι οι σχέσεις σου. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα άλλα κόμματα. Πλάκα κάνετε τώρα. Επειδή είδα κάτι εχθές στο Twitter, γι' αυτό το λέω. Μην είστε άδικος. Όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Με μία εξαίρεση. Ουσιαστικά ο ένας προσπαθεί να ανταγωνιστεί στον άλλον. Ποιος θα είναι πιο φιλικός στο προξενείο. Εγώ θέλω να πω ότι κοιτώ τις υποψηφίες με μία εξαίρεση. Μόνο ένα κόμμα δεν έχει υποψήφιο. Αρέσει δεν αρέσει, εγώ θα το πω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Που να έχει περάσει, να έχει υποβαλισσεύει από το προξενείο. Και αυτό είναι η υποψήφια. Το κόμμα, πείτε το κόμμα. Είναι η υποψήφια του ΚΚΕ. Μόνο αυτή δεν έχει περάσει από το προξενείο. Οι υπόλοιποι έχουν. Θα μου πείτε, κακό είναι? Δεν ξέρω. Όχι, θα βγουν κάποιοι και θα πούνε, μα καταλάβατε γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Διότι είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Καλά τώρα, αφού το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν ήταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Βέβαια δεν. Έλατε. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Πώς το ξέρει, αφού δεν. Τον ενημέρωσε ο κύριος Κοντολέων ή ο κύριος Δεμήρης, πώς το ξέρει? Έδωσε εντολή για έρευνα και του έχουν φέρει το πόρισμα? Πώς το ξέρει? Και αν ξέρει για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ξέρει και για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Μάλιστα. Μας κάνατε πάλι την καρδιά περιβόλη σήμερα, κύριε Πικραμένα. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, αλλά. Ναι, πώς το ξέρει, δηλαδή? Δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα, κύριε Σαχίνη. Ότι εγώ σας διαβεβαιώνω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι. Πού το ξέρεις, άνθρωπέ μου? Δεν μπορούν να λέγονται αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορούν, δεν στέκουν. Κώστας Πικραμένος,
Καλημέρα κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είστε καλά, γεια σας.